κάμερες, μικρόφωνα, φώτα, τεχνική, σκηνοθέτες, δυνατό σενάριο και ωραίες παρουσίες με φόντο το ιδυλιακό τοπίο του λιμανιού της Ζακύνθου. Η εταιρεία τηλεφωνικών υπηρεσιών 11880 για την παραγωγή του νέου διαφημιστικού σποτ που θα προβληθεί σε πολλά κανάλια πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας επέλεξε να έχει επίκεντρο τη Ζάκυνθο. Το πολυπληθές συνεργείο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου της διαφήμισης εκμεταλλεύτηκαν το τοπίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός από την απρόσμενη και μεγάλη διαφήμιση του νησιού σε όλη την Ελλάδα, πολύ θετικό γεγονός αποτελεί το ότι η διαφήμιση θα προβληθεί την πιο κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Όπως και στα προηγούμενα σπότ της εταιρείας, πρωταγωνιστεί ο γνωστός τραγουδιστής και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής ψυχαγωγικού περιεχομένου Γιώργος Λιανός. Το μόνο που μπορώ να σου πω για το κόνσεπτ είναι ότι έχει να κάνει γενικότερα με τη Ζάκυνθο, έτσι και με τις διακοπές της Ζάκυνθο και με τον πλέον πιο εύκολο τρόπο να έρθει στη Ζάκυνθο, αφού υπάρχει και το πλοίο του 11880. Κοίταξε, είναι μια συνεργασία που κρατάει σχεδόν 2,5 χρόνια με τη συγκεκριμένη εταιρεία και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και νομίζω ότι είναι εξαιρετική, είναι πλέον θέμα οικογενειακό. Παρόν ήταν και ο Ζακυνθινός επιχειρηματίας Γιώργος Θεοδόσης, ιδιοκτήτης της εταιρείας τηλεφωνικών υπηρεσιών και της εταιρείας Levante Ferries, που διακριτικά παρακολουθούσε τα γυρίσματα. Ακόμα μια φορά ήταν έκδηλη η επιθυμία του μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, προβολή και ανάδειξη του νησιού μετά και την έλευση του πλοίου Fjordi Levante που εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Ζακύνθου Κιλίνης. Υπενθυμίζεται ότι στα περισσότερα σπότ της εταιρείας και πάλι το σενάριο υπαγόρευε στους πρωταγωνιστές να συμβουλευτούν τις τηλεφωνικές υπηρεσίες του 11880 για να επισκεφθούν τη Ζάκυνθο.